Όπως είπε και ο Πρόεδρος, έχουμε δημιουργήσει μια ομάδα φέτος που αποτελείται κατά αποκλειστικότητα από παίχτες οι οποίοι ζούσαν και θα ζουν στην Κομοτηνή. Δηλαδή, από γηγενείς παίχτες του ΓΑΣ Κομοτηνή και άλλων ομάδων της πόλης, σύν μικρές προσφύγες φοιτητών, κυρίως πρωτοετών ή δευτεροετών φοιτητών, οι οποίοι θα μείνουν για πολλά χρόνια επίσης στην πόλη μας. Ο μέσος όρος ηλικίας, όπως είδατε και εσείς στο πρόγραμμα, το ρόστερ που πήρατε, είναι πάρα πολύ μικρός, είναι γύρω στα 20 έτη και θα ήταν και μικρότερος ακόμα, γιατί ο μοναδικός μεγάλος μας είναι πραγματικά λίγο μεγάλος σε ηλικία. Εν πάση περιπτώσει, το χρειαζόμαστε, η εμπειρία του είναι πολύτιμη για μας. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δημιουργεί στην ομάδα μια καινούργια δυναμική όσον αφορά την εκμετάλλευση του εχώριου δυναμικού, του ντόπιου μας δυναμικού, αλλά επίσης και ένα μεγάλο στίχημα δημιουργείται εδώ, να μπορέσουμε εμείς με αυτό το νεανικό ρόστερ να μπορέσουμε σύντομα να παρουσιάσουμε μια ανταγωνιστική ομάδα. Τα παιδιά, και ειδικά λόγω της περίστασης του COVID, δεν έχουν εμπειρίες και παραστάσεις από την κατηγορία που θα παίξουμε. Στην ουσία χρησιμοποιούμε τους εφήβους των τελευταίων 3 ετών της ομάδας μας, οι οποίοι δεν έχουν παίξει ποτέ πρωταγωνιστικό ρόλο στο ανδρικό τμήμα. Αυτό, λοιπόν, καταλαβαίνετε, είναι ένα τεράστιο εγχείρημα, δύσκολο και ένα μεγάλο στοίχημα για μας που επομιζόμαστε να το φέρουμε εις πέρας. Ξεκινάμε την Κυριακή, ίσως με ένα πάρα πολύ, όχι ίσως, με ένα πάρα πολύ δύσκολο μάτς, με την καλύτερη ίσως ομάδα του ομίλου, και εμείς θέλουμε να παρουσιαστούμε στο γήπεδο όσο καλύτερη γίνεται. Έχουμε προσωπικό στοίχημα με τον εαυτό μας κάθε φορά που βρισκόμαστε μεταξύ μας, στους αγώνες, στις προπονήσεις, να δίνουμε τα πάντα, να κάνουμε το καλύτερο δυνατό και να βελτιωνόμαστε μέρα με τη μέρα. Η ομάδα αυτή δεν έχει να χάσει τίποτα. Έχει μόνο κέρδος. Γιατί, όπως είπα, είναι δικά μας παιδιά που τα γνωρίζετε όλοι και με πολλούς από αυτούς σας συγγενείς, φίλοι, γνωρίζετε τους γονείς τους ή γνωρίζετε και τους ίδιους. Μόνο κέρδος θα έχει, διότι η επένδυση σε αυτούς είναι τόσο σημαντική που στο μέλλον θα μας γυρίσει πίσω όσα πιθανότητα να χάσουμε σήμερα. Μεσοπρόθεσμα δηλαδή πιστεύουμε, και όχι μακροπρόθεσμα, ότι η ομάδα και οι αθλητές θα είναι σε θέση να είναι πολύ ανταγωνιστικοί και να φέρουν πολύ καλύτερα αποτελέσματα. Ερχόμενος εδώ στην Κομοτηνή, είχα μιλήσει με τον Πρόεδρο και μου ανέλησε ένα σκεπτικό πάνω στο οποίο ήθελε η ομάδα να κάνει μία στροφή, να μην επενδύει σε μεταγραφές, σε παίκτες οι οποίοι είναι δαπανηροί για την ομάδα και δεν μπορεί να σηκώσει το κόστος μια τόσο μικρή πόλη, ή εν πάση περιπτώσει να μην αναλύσουμε τώρα τους λόγους που δεν μπορεί να σηκώσει το κόστος. Άρα, λοιπόν, ήταν ανάγκη μεγάλη να κάνουμε αυτή τη στροφή σε παιδιά δικά μας, να εκμεταλλευτούμε τους ντόπιους μας αθλητές. Ίσως να είμαστε και η μοναδική ομάδα, για να μην σας λέω πολλά, που δεν έχει καμία μεταγραφή στις τάξεις της. Καμία, ούτε μία. Όλοι είναι ή από εδώ Κομοτηνέ ή έχουν έρθει να περάσουν, πέρασαν στο πανεπιστήμιο και έχουν έρθει να φοιτήσουν. Άρα, λοιπόν, μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα κινηθούμε. Γνωρίζουμε ότι θα είναι δύσκολα τα πράγματα για μας. Έχουμε πέσει στο πέλαγος και πρέπει να κολυμπήσουμε, έτσι, με πολύ λίγες δυνάμεις. Εμείς τι ζητάμε τώρα, ζητάμε από τον κόσμο να αγκαλιάσει αυτή την προσπάθεια, διότι τα παιδιά την θέλουν, την αποζητούν, τη χρειάζονται και είναι και αναγκαία. Θέλουμε να σταθείτε αρρωγή σε αυτό το εγχείρημα το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε. Θέλουμε να μας κάνετε την κριτική που πρέπει να μας κάνετε, την καλόπιστη κριτική που πρέπει να μας κάνετε, ώστε να γινόμαστε και εμείς καλύτεροι. Θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι όχι μόνο στο αγωνιστικό κομμάτι, αλλά και στο κομμάτι της επικοινωνίας και στο κομμάτι της διαφήμισης και στο κομμάτι της προσέλκυσης ατόμων περισσότερων να ασχοληθούν με το σύλλογο και χορηγών, και πιστεύουμε ότι μέσα από αυτόν τον τρόπο, στο τέλος της ημέρας, στο τέλος του δρόμου, κάτι καλό θα βγει για την ομάδα και για το σύλλογο. Αυτά εν ολίγης ήθελα να σας πω. Ευχαριστώ και πάλι για την παρουσία σας και είμαι στη διάθεσή σας οτιδήποτε θέλετε να ρωτήσετε. Είναι πολύ καλή ερώτηση. Θα προσθέσω και δύο ακόμα πράγματα. Ο όμιλός μας φέτος αποτελείται στην αρχή από 15 ομάδες. Για λόγους λίγο πολύ παρόμοιους με τους δικούς μας, η μία ομάδα δεν καταφέρνει να κατέβει στο πρωτάθλημα και είναι γνωστή λίγο πολύ σε όλους, επειδή είναι στον όμιλό μας εδώ στην Εκασαμάδα αυτή η ομάδα, είναι η Ίκαρις Σερών από τις Σέρες. Καταλαβαίνετε ότι η οικονομική δυσπραγία τους και τα χρέη τους του παρελθόντος τους δεν τους αφήνουν να κατέβουν στο πρωτάθλημα. Οπότε είμαστε στην ουσία 14, από τις οποίες οι ομάδες 14 υποδιβάζονται οι 4.
Αντιλαμβάνεστε δηλαδή πόσο ανταγωνιστικό είναι το πρωτάθλημα. Στην ουσία ένα στους τρεις περίπου πέφτει κατηγορία. Πραγματικά αυτός είναι ο αντικειμενικός στόχος της ομάδας. Θα είναι πάρα πολύ πολύ δύσκολο, έχουμε πολύ δρόμο να κάνουμε. Θα προδουλέψουμε όσο πιο σκληρά μπορούμε. Γι' αυτό λοιπόν ζητάμε και τη βοήθεια όλων. Παρακαλώ. Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι δίνετε βήμα στους τόπους αθλητές και ελπίζω πραγματικά όλες οι ομάδες, όχι μόνο τις οικονομικές, τα πανελλήνια να το κάνουν αυτό. Βρήκατε, υπάρχει δεξαμενή αθλητών εδώ στο Κομιτέ που μπορούν να ανταπεξέλθουν, που έχουν τα φόντα, που έχουν το ταλέντο. Θα σας πω, η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Ταλέντο υπάρχει. Έχουμε ταλαντούχους αθλητές οι οποίοι θέλουν, μπορούν και θα μπορέσουν στο μέλλον να στελεχώσουν την ομάδα επαρκώς ώστε να βρίσκεται ανταγωνιστικά στις ευνικές κατηγορίες. Είναι όμως η συγκυρία τέτοια που τα παιδιά έχουν να παίξουν 1,5 χρόνο και η αθλητική τους, προπονητική τους εμπειρία είναι πάρα πολύ μικρή. Σας δώσαμε ένα ρόστερ που μέσος όρος ηλικίας είναι 20 έτη. Αν εσείς λάβετε υπόψη σας ότι τον τελευταίο 1,5 χρόνο περίπου αυτά τα παιδιά έχουν παίξει ένα επίσημο αγώνα, αντιλαμβάνεστε ότι πήραμε κάποιους από το Λύκειο παιδιά, τα οποία μετά από 1,5 χρόνο τα φωνάζουμε να επανδρώσουν και να στελεχώσουν μία ανδρική ομάδα η οποία κινείται σε μία ήμια επαγγελματική κατηγορία και τους λέμε τώρα κύριοι, δεν είσαστε οι ρολίστες που έρχονται από τον πάγκο, αλλά είσαστε οι πρωταγωνιστές. Εγώ έχω εμπιστοσύνη στα παιδιά. Έχουν ταλέντο. Είναι άλλο πράγμα όμως να τους το λέμε και άλλο να μπούμε στο γήπεδο και να αυτό να το μετουσιώσουν σε πράξη. Είναι άλλο πράγμα όταν είσαι πίσω από έναν έμπειρο, μια μεταγραφή που έχει παίξει 10 χρόνια ή έναν παλιότερο ο οποίος ξέρει την κατηγορία και τα τελευταία 7-8 χρόνια πρωταγωνιστούσε και άλλο πράγμα να πατάς το πόδι στο γήπεδο ξεκινώντας βασικός και η ομάδα έχοντας από σένα σου έχει δώσει ευθύνες. Πρέπει να αναλάβεις το βάρος αυτό στις πλάτες σου και να το φέρεις εις πέρας. Έχουμε υπομονή όμως. Δεν θα βιαστούμε να κρίνουμε τα παιδιά, δεν θα κραστούμε να διακαταδικάσουμε, δεν θα το κάνουμε ποτέ αυτό για να πω την ακρίβεια. Όλοι μαζί δουλεύουμε συλλογικά. Η ευθύνη είναι στη διοίκηση και στους προπονητές κυρίως. Τα παιδιά θα προστατευτούν πάση θυσία γιατί είναι επένδυση για μας. Έτσι το βλέπουμε, έτσι εγώ πιστεύω ότι πρέπει να γίνει και έτσι θα γίνει. Σαφέστατα, αυτό είναι φυσιολογικό να γίνεται. Εδώ να σας δώσω 2-3 λεπτομέρειες για τον αγώνα της Κυριακής. Η ομάδα της Κυριακής θα παρουσιάσει ένα ρόστερ όπου τα 4/5 της ομάδος, της αρχικής πεντάδος τους, θα αποτελούνται από αθλητές που έχουν παίξει στην Α' Εθνική κατηγορία. Αν ανατρέξετε στο τι είναι αντασεβώς με αυτή τη στιγμή στο ρόστερ, θα δείτε ότι έχουν 4 αθλητές που έχουν περάσει από τα σαλόνια της Α1. Και δεν είναι αθλητές που όπως κάποιος μου είπε 40 ετών, γιατί δεν το γνώριζε, είναι αθλητές 32, 33, 31 ετών. Δηλαδή είναι σε μια πάρα πολύ καλή ηλικία. Δεν μας τρομάζει αυτό, αλλά σαφέστατα όμως δείχνει τη δυσκολία του αγώνα και του εγχειρήματος που έχουμε μπροστά μας. Φυσικά έχουν άγχος, εμείς πρέπει να τους βοηθήσουμε δίνοντάς του όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, όλη την απαραίτητη στήριξη που χρειάζεται ώστε σιγά σιγά να αποβάλουν αυτό το άγχος και να μπουν μέσα στους αγώνες να αποδώσουν τα αναμενόμενα. Αυτή δηλαδή την εμπιστοσύνη που έχουμε εμείς στα παιδιά, αυτή να τη μετενσαρκώσουν σε ουσία και να αρχίσει η ομάδα να αποδίδει σωστά. Μπορεί να λειτουργήσει ανάποδα, δηλαδή να είναι μια κοινότητα. Αυτό θα αποτελούσε κατά τη γνώμη μου μια εξαίρεση. Συνήθως ο ακριβότερος, ο εμπειρότερος, ο με μεγαλύτερες παραστάσεις, αυτός που έχει παίξει σε υψηλότερο επίπεδο, είναι αυτός που επικρατεί σε οτιδήποτε μιλάμε. Δεν μιλάμε μόνο για τον μπάσκετ, έτσι, σε οτιδήποτε μιλάμε τώρα στον αθλητισμό τουλάχιστον, ό,τι είναι φαντάζει και έχει παίξει σε υψηλότερο επίπεδο είναι αυτό που επικρατεί. Δεν πάβουν όμως να υπάρχουν και εξαιρέσεις. Θέλω να σας πω δηλαδή ότι εμείς δεν μπαίνει ποτέ μια ομάδα να χάσει στο γήπεδο όταν μπαίνει. Και ειδικά στις πρεμέρες. Όμως δεν είμαστε σε καμία περίπτωση το φαβόρι του αγώνα. Αυτό θέλω να πω. Είμαστε το outsider. Θα διεκδικήσουμε τις πιθανότητες που έχουμε. Πόσες είναι αυτές, έστω και 1, 2, 3, 10, 20, 30, δεν ξέρει κανένας ποτέ πώς παρουσιάζονται οι ομάδες, ειδικά σε μια πρεμέρα.
Εμείς τα παιδιά, όπως είπα, θέλουμε να δείξουμε την εμπιστοσύνη, αλλά δεν θέλουμε να φορτώσουμε με άγχος επιπρόσθετα πάνω τους ότι το πρέπει. Το πρέπει δεν χρειάζεται να το βάλουμε αυτή τη στιγμή. Θέλουμε να τα βοηθήσουμε ώστε να βγάλουν αυτό που έχουν στο γήπεδο μέσω πρόθεσμα, όσο πιο γρήγορα γίνεται, ναι, σύμφωνοι, διότι πρέπει να είμαστε αντιγωνιστικοί στην κατηγορία αυτή, αλλά όχι βάζοντας το πρέπει από την πρώτη μέρα.